Να διανύσει κολυμπώντας τη δύσκολη διαδρομή Γάβδος Φακιά κατάφερε ο αθλητής ανοιχτής θάλασσας Γιάννης Λεωνίδου, ο οποίος ξεκίνησε χθες τα ξημερώματα από το Σαρακίνικο και μετά από 15 ώρες συνεχούς κολύμβησης έφτασε στη χώρα Σφακίων. Είναι ιστορικό το γεγονός, είναι φανταστείτε ότι με τα εμπόδια, με τα ρεύματα που είχαν από 40 χιλιόμετρα η διαδρομή έγινε 50 χιλιόμετρα, δηλαδή αυξήθηκε κατά 10 χιλιόμετρα η διαδρομή του κολυβητή, κάτι το οποίο το κάνει ακόμα μεγαλύτερο σαν άθλο. Ο Γιάννης Λεωνίδου, έχοντας στο πλευρό του μέλη της ομάδας στήριξης συνάνθρωπος, με πείσμα, επιμονή, καλή προετοιμασία και προσήλωση, ξεπέρασε τα εμπόδια του ανοιχτού πελάγους και τερμάτισε, δικαιώνοντας τον προσωπικό του στόχο και όσους πίστεψαν σε αυτόν. Καταρχήν, όλο αυτό που διήρκησε 16 ώρες, περίπου 15 με 16 ώρες, είχε πίσω του μια προετοιμασία περίπου σχεδόν ενός χρόνου, ενός εξάμηνου τουλάχιστον εντατικής προπόνησης. Συνολικά η προετοιμασία ήταν σχεδόν χρόνος. Το εγχείρημα που ήταν ενταγμένο στο σύναθλο 2024 είχε απότερο σκοπό την ενίσχυση του Κηφαμέα και την ολοκλήρωση ειδικά διαμορφωμένης πισίνας για τις ανάγκες του κέντρου. Ιερότατος ο σκοπός. Το Κηφαμέα όλοι ξέρουμε τι προσφέρει στη χανιωτική κοινωνία, στα άτομα με αναπηρίες που φιλοξενεί το Κηφαμέα, πόσο σημαντικό είναι η πισίνα στην καθημερινή λειτουργία του Κηφαμέα. Η Δημοτική Αρχή των Σφακίων, μέλη της ομάδας Συνάνθρωπος, πολίτες, υποδέχτηκαν τον αθλητή με το ιστορικό ρεκόρ λίγο μετά τις 9 χθες το βράδυ. Η δράση αυτή του σύναθλου είναι μία από σειρά δράσεων που θα ακολουθήσουν για να συγκεντρωθεί το ποσό. Δεν είναι μικρό το ποσό που χρειάζεται να συγκεντρωθεί. Με εμπειρία 15 χρόνων στην κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας και με συμμετοχές σε διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας, αυτή τη φορά ο Γιάννης Λεωνίδου ξεπέρασε τα προσωπικά του όρια. Έγινε ο πρώτος αθλητής που πέτυχε τον συγκεκριμένο στόχο, εμπνέοντας τους νέους ανθρώπους να ονειρεύονται το ασύλληπτο.